Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, μεταβαίνει στην Κύπρο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη τη άτυπη πενταμερού διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργό θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Η Αθήνα, με κάθε ευκαιρία, υπογραμμίζει πω είναι απολύτω και πλήρω συντεταγμένη με τη Λευκοσία στη λύση τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης μίλησαν τηλεφωνικά αυτήν την εβδομάδα και συμφωνήθηκε η μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Λευκοσία. Οι δύο ηγέτε στι 11 και 4 το πρωί θα συναντηθούν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσουν διευρυμένε συνομιλίε των δύο αντιπροσωπιών. Ενώ στι 12 και 4 το μεσημέρι, ο κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Αναστασιάδης θα προχωρήσουν σε δηλώσει στον τύπο και θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασία. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργό θα μεταβεί στο Ισραήλ προκειμένου να συναντηθεί στι 5 παρατέταρτο το απόγευμα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ θα έχουν διευρυμένε συνομιλίε και οι αντιπροσωπείε των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτε θα κάνουν δηλώσει στι 6 το απόγευμα. Η Αθήνα αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο εσχάτω δέχεται επίθεση γοητεία από την Τουρκία, η έκβαση τη οποία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η πρόσφατη συμφωνία για τη συνεργασία με την Ισραηλινή Ελμπίτ στο Διεθνέ Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Καλαμάτα είναι η κορονίδα αυτή τη συνεργασία. Ενώ τον Απρίλιο αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα τα δύο UAVs Eron 1 με χρονομίστοστη για τρία χρόνια. Στο παρασκήνιο διεξάγονται συζητήσει και για άλλα που θα εγκατασταθούν στη Σκύρο. Οι Ισραηλινοί έχουν ήδη μπει στην Ελβό ενώ ενδιαφέρονται για τι διαδικασίε αξιολόγηση και επιλογή του εθνικού τυφεκίου. Παράλληλα, η Αθήνα έχει αποφασίσει να στείλει στο Ισραήλ τρία μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130 για εργοστασιακή συντήρηση. Επιπλέον, η Αθήνα ενδιαφέρεται πολύ για την απόκτηση του αντιερματικού πυραυλικού συστήματος Spike and Loss από τα κορυφαία παγκοσμίως, καθώς και των kit πτεριγίων Spice. Οι σημειώνουν ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονό πω ο κύριο Μητσοτάκη θα συνοδεύεται στο Ισραήλ, εκτό από την επικεφαλή του διπλωματικού του γραφείου πρέσβε Λένη Σουρανή και από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, που θεωρείται εξ του και κομβικό συνομιλητή κύκλων εντό και εκτό Ελλάδα. Η Άγκυρα απειλεί και εκβιάζει για την υφαρπαγή θαλάσσιων οικοπαίδων και ΑΟΖ, ενώ επιζητά τον έλεγχο μια τεράστια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντα προβλήματα στο Σουέζ και στα ενεργειακά σχέδια του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό η δημιουργία ενό αμυντικού συνασπισμού, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, είναι μονόδρομο και αυτό θα γίνει με τη συνδρομή τη Γαλλία και πιθανόν των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαπιστώνουν καθημερινά ότι η Άγκυρα έχει μετατοπιστεί στην Ευρασιατική Συμμαχία, κυρίω με την Κίνα, και όχι τόσο με την Ρωσία παρά την αντίθετη εικόνα. Αυτό που είναι εφικτό είναι η δημιουργία μια κοινή αεροναυτική δύναμη, εξετάζοντα τι ελάχιστε ικανότητε του πολεμικού ναυτικού των παράκτηνων κρατών όπω Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.